Με δύο νεαρά παιδιά, τον Παναγιώτη Ανδρέου, είναι πολιτικός μηχανικός, μηχανικός περιβάλλοντος, και τον Ανδρέα Ανδρέου, είναι φοιτητής MBA διοίκηση επιχειρήσεως στο CIIM, για να δούμε τι είναι αυτό το εκπαιδευτικό κέντρο εφαρμοσμένης μηχανικής που οργάνωσαν αυτά τα παιδιά. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι. Τι είναι αυτό το εκπαιδευτικό κέντρο? Το εκπαιδευτικό κέντρο, αν μου επιτρέπετε, θέλω να αρχίσω από την αρχή, πώς έγινε η σύλληψη της ιδέας. Ουσιαστικά στα πρώτα στάδια ήταν μια ιδέα, συζητώντας με τον Ανδρέα μέσα από τις εργασίες που είχε, και συγκεκριμένα την εργασία, την μεταπτυχιακή εργασία στο CIIM, και η οποία, συζητώντας την με άλλους συναδέρφους, φίλους και γνωστούς, είχαν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και έτσι μας με θάρρυναν στο να προχωρήσω στην υλοποίηση του σχεδίου. Μέσα από τα σχετικά προγράμματα και από το πρόσφατο πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας που είχε προκηρύξει το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, είχε γίνει για το εκπαιδευτικό κέντρο μια αίτηση, όπου έγινε και επικύρωση της χορηγίας πριν από λίγες εβδομάδες, και έτσι άρχισε ουσιαστικά η υλοποίηση του έργου. Στην παρούσα φάση, το εκπαιδευτικό κέντρο λειτουργεί, ή ας το πούμε, είναι σε φάση σχεδιασμού και οργάνωσης. Στα πλαίσια του σχεδιασμού οργανώνουμε κάποια έρευνα αγοράς για να δούμε συγκεκριμένα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μηχανικών, αλλά και των εταιριών που θα ήθελαν να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν μαζί με το εκπαιδευτικό κέντρο. Αλλά για να πούμε όμως την ουσία του εκπαιδευτικού κέντρου. Ουσιαστικά, ψάχνοντας το θέμα, είδαμε ότι ένας άνεργος μηχανικός ή ένας απόφυτος μηχανικός, είναι, ας το πούμε, περιορισμένες οι επιλογές που μπορεί να έχει μετά το πτυχίο. Μπορεί να είναι, ας το πούμε, να αποταθεί σε μια εταιρεία για να τον εργοδοτήσει, μπορεί να μην μπορεί, μπορεί να μην έχει την ευχέρεια, μπορεί οι εταιρείες σήμερα είναι οικονομικά, οικονομικά δεν μπορούν να προσλάβουν αρκετούς μηχανικούς. Έτσι θέλαμε να δώσουμε μια εναλλακτική διέξοδο. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό κέντρο θα θέλει, το όραμα του εκπαιδευτικού κέντρου είναι να γεφυρώσει την απόσταση που υπάρχει από το πανεπιστήμιο και την αγορά εργασίας. Και τι εννοώ με αυτό? Οι άνεργοι μηχανικοί, για να μπορούν να μπουν εύκολα στην αγορά εργασίας, είτε οι εταιρείες θα ζητήσουν κάποια χρόνια εμπειρίας, προϋπηρεσία, ναι, κάποια εμπειρία, προϋπηρεσία, ναι, που αρκετοί δυστυχώς σήμερα στις μέρες μας αν δεν εργοδοτηθούν. Και άρα υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Άμα εγώ δεν εργοδοτηθώ, δεν έχω εμπειρία στην εργασία, άρα δεν με προσλαμβάνει η εταιρεία. Αυτό ουσιαστικά που εμείς θέλουμε να προσφέρουμε μέσα από το εκπαιδευτικό κέντρο είναι η προσφορά εμπειρίας από άλλους επαγγελματίες, καταξιωμένους εκπαιδευτές, και να δώσουμε, ας το πούμε, την όθηση στους νεαρούς απόφοιτους ή και άνεργους μηχανικούς για να προωθηθούν στις εταιρείες. Για να επικεντρωθώ στο όλο σύστημα του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα ήθελα να αναφέρω ότι το σύστημα ουσιαστικά αποτελείται από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα είναι, ας το πούμε, η επαγγελματική εκπαίδευση, που θα αποτελείται από έναν κύκλο στοχευμένων σεμιναρίων, που θα αφορά επαγγελματικές γνώσεις και κατάκτηση. Δεν θα αφορά αναμάσιση άλλων ακαδημαϊκών γνώσεων, τις οποίες έχουν αποκτήσει σε πανεπιστημιακό κύκλο. Μιλάμε καθαρά για σεμινάρια. Θα το έλεγα στοχευμένα επαγγελματικά σεμινάρια. Δεν θα ήθελα να το πω απλά σεμινάρια. Ο δεύτερος κύκλος ουσιαστικά θα αφορά την εισδοχή τους και την προώθησή τους σε εταιρείες και οργανισμούς που θα ήθελα να εργοδοτήσουν στα πλαίσια ενός προγράμματος κατάρτισης στην εταιρεία. Μάλιστα. Ανδρέα, υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες? Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείες που είναι πρόθυμες να δώσουν αυτή τη στήριξη σε αυτούς τους νέους ανθρώπους? Φαίνεται ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, τόσο και από εταιρείες. Οι οργανισμοί θα ήθελαν να προσλάβουν αυτούς να συμμετέχουν στο κέντρο μας, διότι σε αυτή τη φάση το δεύτερο κομμάτι που είπε ο Παναγιώτης αφορά την πρόθεση μηχανικών με το καθεστώς πρακτικής άσκησης. Δηλαδή, πάλι μια συγκεκριμένη περίοδο. Κερδίζει και ο μηχανικός, γιατί κερδίζει εμπειρίες, όμως και η εταιρεία έχει την ευκαιρία να γνωρίζει κάποιους μηχανικούς ταλαντούχους, καινούργιους, που μπορεί και στην πορεία να τους εργοδοτήσει. Φυσικά αυτός είναι ο στόχος του εκπαιδευτικού κέντρου, ότι μετά το τέλος αυτού του, το πέρας αυτού του κύκλου
μάθησης του καινούριου κύκλου θα είναι πιο κοντά στην εργοδότηση. Και από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν δείξεις ότι υπάρχει ένα 60 με 70% περισσότερες πιθανότητες να σε προλάβει μια εταιρεία που σε γνωρίζει και που έχει αυτά τα εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά. Παρά να κάθεσαι στο σπίτι και να στέλνεις CV δεξιά και αριστερά. Μάλιστα, πρέπει κάτι να κάνεις γι' αυτό. Παράλληλα, μέσα από το CIM οργανώνουμε μια έρευνα αγοράς για να είμαστε ακριβείς στο τι πρέπει να προσφέρουμε και τι ζητούν οι εταιρείες. Τι ζητάτε από αυτή την έρευνα αγοράς, τι θέλετε να μάθετε. Ναι, ναι, από αυτή την έρευνα αγοράς, η οποία υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας και μπορεί οποιοδήποτε να συμμετάσχει, υπάρχουν δύο μεγάλοι τομείς. Το ένα αφορά στους μηχανικούς, που ζητούμε να δούμε τι συγκεκριμένα ειδικότητες μηχανικής είναι που υπάρχουν τα προβλήματα, ποια συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης θα ήθελε να παρακολουθήσουν από ένα μενού που έχουμε και κάποια άλλα διαδικαστικά και, θέματα. Από την άλλη πλευρά, προσπαθούμε να ερευνήσουμε και οι εταιρείες τις ζητούν. Δηλαδή, δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που κάνουν, που υπήρχε στο παρελθόν. Εγώ φτιάχνω αυτό το σεμινάριο, αυτό διδάσκω, αυτό είναι και τελείωσε, άσχετα τι ζητά η έρευνα αγοράς. Ή η εταιρεία από την πλευρά της, εγώ ζητώ αυτά τα προσόντα και δεν με ενδιαφέρει που θα τα βρεις. Και στο τέλος καταλήγει η εταιρεία να μην έχει τον επαγγελματία που πρέπει. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να, αφού ακολουθούμε την ολοκληρωμένη φιλοσοφία, θέλουμε εξ αρχής, όποιος θα έρθει από την πρώτη μέρα στο κέντρο μας, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να εργοδοτηθεί μετά, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Η εργοδότηση θα προέξει μόνο αν είναι σωστά σχεδιασμένο το κέντρο και οι μηχανικοί ξέρουν τι θέλουν, αλλά είναι και έτοιμοι να παλέψουν για να το αποκτήσουν. Και απευθύνονται, πού απευθύνονται όσοι ενδιαφέρονται? Απευθύνονται, μπορούν να απευθυνθούν στη ιστοσελίδα της, που έχει δημιουργήσει ο Παναγιώτης, είναι στο www.cybeie. Μάλιστα. Ή ηλεκτρονικά στα email μας είναι Πάνος Παπάκι cubeie.com ή στο CIM στο δικό μου email είναι 2013-0011 παπάκι CIIM.ac.cy. Μάλιστα. Και έχουν πολλά να μάθουν. Γιατί υπάρχει πολύ υλικό στην ιστοσελίδα μας. Δηλαδή, αν δεν βγούμε να δούμε τι γίνεται έξω, δεξιά και αριστερά, γιατί μέσα από τα τηλέφωνα τίποτα δεν μπορείς να πετύχεις. Πρέπει αυτός να κυνηγήσεις. Ακριβώς, πρέπει να το ψάξεις. Αφού είναι, καταρτισμένοι και είναι αυτοί που θέλουν να ψάξουν και να αγωνιστούν για τον εαυτό τους, πιστεύω πρέπει να ψάξουν όλες τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Αυτό προσπαθεί και ο Παναγιώτης να κάνει και εγώ θα το βοηθήσω από την πλευρά μου μέσα από το CIM και από τους καθηγητές εκεί πέρα που βοηθούν πάντα τους φοιτητές. Αυτό θέλουμε να προωθήσουμε, να δώσουμε τουλάχιστον μια καινούργια ελπίδα και καινούργια κατεύθυνση στη νέα γενιά μηχανικών. Που από ό,τι φαίνεται με τις εξελίξεις που λαμβάνει η χώρα μας με την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και την ανάδειξη καινούργιων κατευθύνσεων όπως είναι η πετρελαϊκή βιομηχανία, όπως είναι η φαρμακευτική βιομηχανία, όπως είναι η τυροκομική βιομηχανία, οι οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο νησί και αρκετός κόσμος απασχολείται από αυτή. Υπάρχει δυνατότητα να εργοδοτήσουν μηχανικούς, αλλά και οι εταιρείες που βρίσκονται και εμπλέκονται σε αυτούς τους κλάδους έχουν πολλά να κερδίσουν από τις καινούργιες αποφύτους και καινούργιες ιδέες. Αυτές οι καινούργιες ιδέες είναι αυτές που χρειάζεται ο τόπος μας για να πάει μπροστά και να ξεφύγει από αυτό το φαύλο κύκλο που μας έχουν φέρει μέχρι στιγμής στην πολιτική μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα, πολύ. Καλή συνέχεια. Δύο μέτρα γης αγάπησα, μία κατάθεση τριών δημιουργών της Διασπορά.